φυλακές είναι ένας θαυμαστός κόσμος. Εμείς όταν μπαίναμε στις φυλακές, πολλές φορές παιδιά που κάθονται εκεί, πηγαίνουμε κυρίως στον Ελαιώνα, που είναι μια κλειστή κοινότητα παιδιών που πληρώνουν με την ποινή και την εμπλοκή τους σε διάφορα πράγματα και με τις ουσίες. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία, ξέρετε, παλιά, γιατί έχουμε και στο μυαλό μας κάποια κομμάτια, κάποια κουτιά εμείς, ας πούμε, οι καλοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Και λέμε, αυτοί είναι, έχουν κάνει φυλακή. Και τι έχει αυτός που έχει κάνει φυλακή, θα είναι κανένα τατουάζ, θα έχει, ξέρω εγώ, θα του λείπουν κανένα δόντια, θα είναι έτσι λίγο κακορίζικος κτλ. Αυτό έχουμε, ας πούμε. Το βλέπουμε καμιά φορά και στα δελτία, αυτοί κλέψανε κτλ. Εκεί λοιπόν δεν βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι, είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι με στις φυλακές και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και κανονικοί μόνον άνθρωποι στις φυλακές. Ναι. Και οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν τους έβλεπες μέσα, δεν θα καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ποινή. Και βρίσκεσαι λίγο για λίγο μαζί τους, τους βλέπεις ότι αναπνέουν δύσκολα, συνήθως πολλές φορές έχουν προβλήματα αναπνευστικά, με τις ουσίες που εισπνέουν πολλές φορές έχουν καταστρέψει όλο τους τον εαυτό. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση της φυλακής, έχουν καεί. Πολλοί από αυτούς έχουν καταστραμμένες ζωές, οικογένειες διαλελειμμένες, πίσω δεν τους περιμένει κανείς, ποτέ δεν τους περιμένει κανείς και δεν υπήρχε κανείς για να τους περιμένει. Θυμάμαι κάποτε συνάντησα ένα τσιγκανάκο, τον Ασημάκη, στον Αυλώνα, ο οποίος λειτουργεί σχολείο εκεί, πάρα πολύ ωραίο σχολείο, και πήγαινε πρώτο δημοτικού. Ήταν μεγάλος, μεγάλο παιδί. Και μου λέει ο Ασημάκη, του λέω, Ασημάκη, τι τάξη πας, μου λέει πρώτο δημοτικού. Και γέλασα. Και μου λέει, γιατί γέλασε, παπά? Λέω, να ρε παιδί μου, φάνηκε παράξενο το πρώτο δημοτικού, τόσο χρόνο. Και ο Ασημάκης με βάλε στη θέση μου, γιατί θέλουμε κι εμείς να μπαίνουμε στη θέση μας, πρέπει να μπαίνουμε, και μου λέει, δεν μου λες παπά, εσένα μικρό άμα δεν ξύπναγε η μάνα σου και πήγαινε στο σχολείο, θα το τέλειωνες ποτέ? Και κατάλαβα γιατί ο Ασημάκης δεν είχε τελειώσει σχολείο, γιατί δεν είχε μάνα, γιατί η μάνα του δεν τον ξύπναγε ποτέ να πάει στο σχολείο. Λοιπόν, κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας και μιλάμε για αυτούς, πρέπει να ξέρουμε τι πήραμε εμείς δώρο. Έτσι. Και τι προφανώς είναι δικό τους και το πήραμε εμείς, γιατί μάλλον δεν ξέρουμε ακόμα να το χειριστούμε αυτό το πράγμα. Είναι κανονικότατοι λοιπόν άνθρωποι, με πάρα πολλά προβλήματα, ζωής, καθημερινότητας, δίνοντας το δικό τους αγώνα. Προσπαθούμε μέσα από δραστηριότητες και κάποια πράγματα να τους πούμε ότι πρέπει να ακούγεται λίγο κλασικό κλισέ, να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Ακούγεται κάπως έτσι, ναι. Το πάνω απ' όλα, το πρώτο απ' όλα είναι, εγώ βλέπω πολλές φορές μεθόδους του γεροντικού, οι οποίες πάρα πολύ καλά μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, οι παλιοί γεροντάδες όταν δεν είχαν δουλειά, πέραν τις πέτρες από τη μια μεριά και σπίναγαν στην άλλη. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά, όπως και όλοι μας, να ξέρετε, εγώ πολλές φορές ωφελούμαι και για τη ζωή μου. Για να κάνουμε κάτι, λέμε το λόγο. Ωραία, το έκανα αυτό. Τι? Βλέπω παιδιά που πάσχουν έτσι από μελαγχολικά πράγματα, από καταθλίψη κτλ. Και λένε, ωραία, το έκανα αυτό. Σκούπισα την αυλή. Δηλαδή, και βρε παιδί, κατάλαβε ότι την ώρα που το κάνεις, είναι σαν να ανεβαίνει. Είναι δύσκολα στην αρχή. Μέχρι να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής, που λέει και ο Άγιος Παΐσιος, θα σου πάρει λίγο. Κάν το εσύ σιγά-σιγά, κάν το με συνέπεια. Προσπάθησε λίγο με συνέπεια να προγραμματίσεις τον εαυτό σου και σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις θα βγεις στο ξέφωτο. Και μόλις βγεις στο ξέφωτο μετά πάει μόνο του. Αυτό να ξέρετε ότι λειτουργεί. Εγώ δηλαδή το βλέπω σε παιδιά έτσι που έχουν τα θεματάκια τους και τα παιδιά που βρίσκονται εκεί μέσα που περνάνε τις νύχτες τους, τις μεγάλες νύχτες, τις αξιμέρωτες νύχτες που τα σκέφτονται όλα και τα φυλακισμένα μέσα στη φυλακή και τα φυλακισμένα απ' έξω από τη φυλακή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν αυτό με τη μάχη. Κάνε κάτι. Ασχολήσου με κάτι. Ακόμα και όταν δεν βρίσκω το λόγο. Κάν το εσύ και θα τον βρεις το λόγο στο δρόμο.
Αυτό νομίζω ότι περνάει. Και εμείς πάλι ωφελούμαστε από αυτούς, ότι είναι παιδιά που... Θυμάμαι κάποτε μου είχε δώσει ένα χαρτάκι ένα παιδί υπεργίας και μου λέει διάβασέ το. Και του λέω ποιος είναι, ο μπαμπάς σου? Μου λέει όχι, είναι το φιλαράκι που με βάλε μέσα. Δεν ξέρω αν είχαμε, αν φτάσουμε ποτέ σε αυτή την άπλα να προσευχόμαστε για αυτούς που μας βάζουν.